Είστε πώς θα σου λέω. Ανατρέψανε τα πράγματα. Ναι, δεν ανατρέψανε. Καταρχήν ανατράφηκαν τα πήρε πίσω. Ναι, αλλά αυτό όμως, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί αυτό έχουμε συζητήσει με τον κύριο Καμαντινό, εδώ και χρόνια μιλάμε για 6-8 συνέματα και το φέρνουν πίσω και το ξαναβάζουν είναι κάτι που απειλεί. Ένα δεύτερο θέμα, ένα ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφός μας στον πρόεδρο του Δημοκρατήριου, κ. Μαρέκη, και μιλούσαμε για τα νησιά για να γίνει ανασυγκρότηση των νησιών. Και είπε ο κ. Θεσμάτης ότι δεν υπάρχει καθορισμένο στόχο που δεν θέλετε να το πείτε. Να το ξέρουμε. Εσείς σαν ένα περιφέρειο, παρόλο που δεν έχετε πολλές ενότητες, πώς βλέπετε που πιέζετε για να υπάρξει ένα στόχο, πού πάμε βέβαια, τι κάνουμε για να μπορέσει να υπάρξει μετά μια ανασυγκρότηση, μια ανάπτυξη. Ο καθένας πάει στη δουλειά του και άρχισε να όπου θέλει. Όπως αφορά το πρώτο ερώτημα που κάνεις, από το 1980 μέχρι το 1980 υπάρχει πάντοτε ένα επόμενο, της κατάρτισης σε 8 σε 10 στρέμματα και τελικά. Αυτή η συζήτηση υπάρχει πάντοτε σε ένα πίεση, έρχεται, επανέρχεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ένα νομοσχέδιο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να έρθουν εκείνη, ήταν που είναι και όλοι. Πριν συμβεί αυτό το πράγμα, με την οπτή το αποφασίζουμε και την ατάζουμε, για τις συγκεκριμένες τώρα περιοχές Natura, που λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία ξεκινάει από το ψανίδι έχοντας μέσα την, τον Λόγωπο, περνάει παράλληλα προς το μήκος του νησιού έχοντας μέσα την ορεινή και μη ορεινή περιοχή, για όσο δεν ξέρουν κάποιος, φτάνει μέχρι το τέλος του Δίκαιου, το πυλί δηλαδή, και κατεβαίνει κάτω σε ένα εύρος του περίπου 3-4 χιλιόμετρων, πιάνει την Ιταλική, τις δύο περιοχές και άλλες δυτικές περιοχές μέσα εκεί. Και εκεί είναι το ένα μεγάλο ζήτημα. Ότι έπρεπε να έχουν προχωρήσει όταν μιλάμε για κατάρτιση εκτός και εκτός και εκτός και εκτός. Σημαίνει ότι παράλληλα έχουμε φροντίσει να υπάρχουν να υπάρξει ανάπτυξη των οικισμών, να υπάρχουν σχέδια του οικισμού. Πράγματα τα οποία εκκρεμούν, ναι, πράγματα τα οποία εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως εκκρεμούν επίσης τα γενικά προοδομικά σχέδια, τα οποία καθορίζουν τη χρήση γης. Στις περιοχές Natura, οι οποίες γίνονται για λόγους προστασίας περιβάλλοντος ή χλωρίδας, πανίδας, οικοσυστημάτων και τέτοια πράγματα, δεν σημαίνει ότι σε όλο το εύρος της Natura μπορούν να ισχύουν τα ίδια πράγματα και να υπάρχουν οι ίδιες φυσικές. Δεν έχει γίνει τίποτα ως προς τον καθορισμό συγκεκριμένων σχεδίων χρήσεων γης. Οι μόνες φυσικές που υπάρχουν είναι αυτές που προβλέπονται στα πολεοδομικά σχέδια, στα γενικά πολεοδομικά σχέδια, όσον αφορά το όριο του Δήμου Τυχών, του Δήμου του Δικαίου, γενικά για να ενημερώνεστε, είναι σε μια διαρκή εκκρεμότητα εδώ και μια οκταετία με το πρόβλημα της Αλικής, όπου με ευθύνη των δημοτικών αρχών δεν δίνεται καμία λύση σε αυτό το θέμα. Και λέω γι' αυτό συγκεκριμένα γιατί ένα μεγάλο μέρος της Natura είναι ο Δήμος Δικαίου. Ο πρώην Δήμος Δικαίου. Ναι. Μέσα στην Natura λοιπόν είναι η ορεινή οικισμή του Αστοκίου, είναι το Σιπάρι, είναι το Τικάκι, είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας καθορισμός χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές. Έπρεπε, θέλω να πω με όλα αυτά καταλήγοντας, ότι έπρεπε να υπάρχουν γίνει πάρα πολλές άλλες δράσεις πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.